Κυρία Γεροβασίλη, να ξεκινήσουμε με το θέμα του Ρουβίκονα. Φυσικά, αφού είναι πάντα στην επικαιρότητα. Η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δείχνετε ανοχή σε αυτό το θέμα. Ότι δεν κάνετε αυτά που πρέπει, με αποτέλεσμα να βλέπουμε και διάφορα τραγελαφικά περιστατικά, όπως για παράδειγμα αυτά που έγιναν στην πρεσβεία του Ιράν. Τι λέτε? Κοιτάξτε, κυρία Καλογεροπούλου, πρέπει να ξεμπερδέψουμε τα εξής. Το θέμα των παραβατικών δράσεων αντιμετωπίζεται και από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας με βάση το δικαιωτικό σύστημα της χώρας. Ήδη έχουν συνταχθεί τα τελευταία χρόνια πολλές δικογραφίες εις βάρος ατόμων τα οποία έδρασαν μέσω της ομάδας αυτής. Και η ελληνική αστυνομία θα κάνει πάντα και αν χρειαστεί να τροποποιεί τη δράση της κτλ. Θα το κάνει με βάση το να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δράσεις οι οποίες παραβιάζουν την ελευθερία του άλλου. Και αν μέσα σε όλα αυτά περιέχονται βανδαλισμοί, πιο βίαιες δραστηριότητες, προφανώς και θα αντιμετωπίζεται με βάση, όπως σας είπα, το δικαιωτικό σύστημα. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι ένα κράτος δικαίου και όλες οι αρχές του τόπου να λειτουργούν και με βάση αυτό και όλα τα όργανα της πολιτείας, όπως και η αστυνομία. Αυτός είναι ο στόχος μας και η ελληνική αστυνομία και τα επιχειρησιακά της σχέδια διαρκώς διαμορφώνονται, τροποποιούνται με βάση τις συνθήκες προκειμένου να υπηρετήσουν αυτό το στόχο. Απ' την άλλη πλευρά, θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί σήμερα είναι το νούμερο ένα θέμα αυτό στα ζητήματα ασφάλειας και γιατί αυτό, όπως και εσείς, μου το κάνετε πρώτη ερώτηση σαν το πιο κρίσιμο. Αυτό μήπως τελικά είναι αυτό που επιδίωκε αυτή η ομάδα? Μήπως αυτή η ομάδα ενισχύεται ο ρόλος της μέσα από όλους αυτούς που δημιουργούν, ας πούμε, ένα διάδρομο προκειμένου να αναδεικνύεται η δράση της ομάδας αυτής μέσα από όλο αυτό? Το ρωτάμε ένα ερώτημα, κυρία Γεροβασίλη, και για έναν άλλο λόγο, ότι μερικές φορές εκτίθεται η χώρα διεθνώς από τις ενέργειες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να μην βεβαίως είναι... Κοιτάξτε, με την κλασική έννοια. Η Ελλάδα δεν είναι από τις χώρες που σε αυτό το επίπεδο έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον, και πιστεύω και για το μέλλον ή και το ελπίζω για το μέλλον, ότι δεν είναι στις χώρες με ακραία τέτοια περιστατικά, που αντίθετα σε άλλες χώρες, σε ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ πιο έντονα και πολύ πιο συχνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και εδώ να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα παραβατικότητας, συμπεριφοράς εκ μέρους μιας τέτοιας οργάνωσης, συμπεριφοράς από ακροδεξιές ομάδες που για τη δική μας αντίληψη, για τη δική μου αντίληψη, αντιμετωπίζονται ακριβώς με τους ίδιους όρους και κανόνες. Εδώ λοιπόν διαπιστώνω μια προνομιακή σχέση με το δημόσιο διάλογο με αυτή την ομάδα. Πιστεύω λοιπόν, για να μην είμαι πολύ αναλυτική και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτή τη συζήτηση, ότι πρώτον οι δράσεις αυτές είχαν σκοπό να ενισχυθούν και με έναν τρόπο να απλώσει η δημοφιλία της συγκεκριμένης οργάνωσης. Σε αυτό λοιπόν να σκεφτούμε όλοι πόσο ο καθένας από την πλευρά του το στηρίζει. Θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά όλοι. Από γιατί το λέτε πλευρά, αυτό, δηλαδή αφήνετε υπονοούμενο ότι με την κριτική που σας κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση? Πιστεύω ότι έχει μικροπολιτική στόχευση η οποία δεν είναι χρήσιμη. Δηλαδή δεν είναι χρήσιμη ούτε για την ίδια την αντιπολίτευση, ούτε βεβαίως για την δημόσια ζωή. Απ' την άλλη πλευρά όμως, γιατί το κάνει αυτό, τι σημαίνει μικροπολιτική, τι εννοώ με αυτό? Ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία και διαδηλώσεων και διαστόγια, αλλά και όταν ήταν κυβέρνηση και όταν ήταν υπουργοί και αυτοί που σήμερα είναι υποψήφοι πρωθυπουργοί της χώρας, λοιπόν, είχαν μια πρακτική. Η πρακτική όλη βασίστηκε στο ότι πρέπει. Βασίστηκε στο να τρομοκρατήσουμε. Νόμος και τάξη, επιβολή, αυταρχισμός, καταστολή.
σαν πρόταγμα αυτής της πολιτικής. Αυτή είναι μια αντίληψη και είναι μια πολιτική αντίληψη η οποία στοχεύει από τη μία να δημιουργήσει ισχυρούς κατασταλτικούς μηχανισμούς και από την άλλη πλευρά να δημιουργεί μια κοινωνία η οποία είναι φοβισμένη. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε τους πολίτες ένα σύνολο φοβισμένων ανθρώπων όταν δεν υπάρχει λόγος. Και ναι, δουλεύουμε και εμείς έχουμε ψηλά την ατζέντα της ασφάλειας. Εμείς έχουμε ψηλά την ατζέντα της ασφάλειας, το οποίο όμως το εννοούμε μέσα στο δικαιωματικό μας σύστημα. Με στόχο να μην αισθάνεται ανασφαλής ο πολίτης. Αυτό δεν θα πάρουμε και να τον τρομοκρατήσουμε με ιδεολογική τοποθέτηση. Ναι, απλώς θα μπορούσε κάποιος να σας κατηγορήσει ότι έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Απέναντι σε ποιον. Θα σας εξηγήσω γιατί. Ότι λέτε αυτά που λέτε για το Ρουβίκον, απ' την άλλη στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, στη ΔΕΘ, έπεσαν πολλά δακρυγόνα. Θα το πω έτσι όπως το ζήσαμε. Βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά θέλατε να εφαρμόσετε τον νόμο απέναντι σε κάποια στοιχεία ακροδεξιά, όντως. Από την άλλη, βλέπουμε ότι ο Ρουβίκονας μερικές φορές φτάνει μέχρι και τη Βουλή. Αυτό... Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Στη Θεσσαλονίκη, καταρχήν, θα πούμε τι δεν συνέβη. Που κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια εικόνα από πριν ότι θα συμβούν. Σας θυμίζω πρωτοσέλιδα εντύπων, ότι θα χυθεί αίμα και διάφορα άλλα. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι εκεί θα γίνει ένας πόλεμος. Δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Βεβαίως, η ρήψη χημικών και η ποσότητα στο συγκεκριμένο σημείο και απέναντι σε συγκεκριμένη ομάδα που δεν είχε τόσο αθώα χαρακτηριστικά, η ομάδα, δηλαδή ήρθαν σχεδόν οπλισμένοι, ήταν από αυτούς οι οποίοι θα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν αυτό το οποίο έλεγαν όλες τις προηγούμενες μέρες, και έπεσαν χημικά. Αν τα χημικά είναι πολλά ή λίγα, ελέγχεται. Και αυτό ελέγχεται. Τίποτε δεν θα περάσει απαρατήρητο και δεν θα κριθεί αν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Και έγινε αυτό. Και όχι μόνο για να αποτιμήσουμε το γεγονός, αλλά και για τα περαιτέρω. Επομένως, τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη τα κακά στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε αυτό το περιστατικό που λέτε με τα αυξημένα χημικά, το οποίο το ερευνήσαμε και το βλέπουμε. Δεν πέρασε απαρατήρητο από την πλευρά ούτε του Υπουργείου ούτε της Ελληνικής Αστυνομίας. Άρα, κάνουμε αυτό που πρέπει ανάλογα με το τι έχουμε απέναντί μας κάθε φορά. Έτσι λοιπόν σας εξήγησα ότι ο Ρουβίκο να έχουν σχηματιστεί σειρά δικογραφιών με δεδομένο ότι έδρασε και η αστυνομία και έγινε προσαγωγές, συλλήψεις αναλόγως με βάση το τι χαρακτηρίστηκε και ως παράπτωμα από τη δικαιοσύνη. Διότι η αστυνομία, όπως ξέρετε, δουλεύει κατόπιν εντελών δικαιοσύνης. Δεν δουλεύει από μόνη της, πάει και συλλαμβάνει. Έτσι, επομένως όλα αυτά είναι σε μια τάξη. Εάν χρειαστεί να αλλάξει η αστυνομία την αντιμετώπιση της και να γίνει πιο δραστική απέναντι σε κάποια θέματα, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει. Άρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο θέλουμε να καλύψουμε ή να χαϊδέψουμε και όλα αυτά που μας κατηγορούν. Γιατί μας κατηγορούν? Γιατί από παλιά προσπαθούν να μας πούν ότι αυτή είναι μια πλευρά αριστερής τρομοκρατίας, η οποία έχει και φιλικές σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ, και να μας κολλήσουν όλη αυτή την την ταύτιση, την ιδεολογική ή τη συγγένεια την ιδεολογική με τέτοιου τύπου δράσεις. Η αριστερά τα έχει αποδείξει αυτά τα πράγματα. Δεν θα αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, δεν νιώθουμε τέτοια ανάγκη και δεν θα το κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε αυτό που ακριβώς πρέπει. Όμως δεν είδα την αντίστοιχη ευαισθησία όταν χτυπήθηκε προχθές από τους χρυσαυγίτες στο Πέραμα ο νέος άνθρωπος, ο οποίος πήγαινε στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Δεν είδα ούτε μία ανακοίνωση από πλευράς των πολιτικών κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενάντια σε αυτή τη δράση. Το θέμα. Δεν έχω δει ανακοινώσεις όταν έχουμε επιθέσεις χρυσαυγητών σε μετανάστες. Δεν έχουμε δει ανακοινώσεις και δεν έχουμε δει αυτό ποτέ να γίνεται πρώτο θέμα. Θα το περιμένω με αγωνία. Υπάρχει η αίσθηση ότι η Χρυσή Αυγή ανακάμπτει. Ακριβώς επειδή αναφερθήκατε και εσείς σε αυτά τα γεγονότα τα οποία έγιναν την ημέρα μάλιστα της θλιβερής επαιτίου της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Εσείς, από την ενημέρωση που έχετε, υπάρχει όντως αυτή η ανάκαμψη των ταγμάτων της Χρυσής Αυγής, τα οποία δραστηριοποιούνται? Εκτιμώ ότι ποτέ δεν έπαψαν. Ανάλογα με τη συγκυρία, επιλέγουν αν θα γίνουν λίγο πιο δραστήριοι ή πιο ήσυχοι.
Ωστόσο, αυτό που έχει μεγάλη σημασία να δούμε είναι ότι οι συνθήκες, οι κοινωνικές, οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έδωσαν τροφή στην ανάπτυξη της ακροδεξιάς. Σήμερα λοιπόν αυτό πρέπει να το δούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ποιοι τροφοδοτούν εμέσως, εγώ δεν λέω κατά ανάγκη με πρόθεση, αλλά εμέσως ξεχνώντας αυτό το μεγάλο βασικό κίνδυνο, ποιοι τροφοδοτούν και ενισχύουν με έναν τρόπο τις ομάδες αυτές και την ακροδεξιά αντίληψη. Ήρθε το μεταναστευτικό, ήρθε το προσφυγικό, κινήθηκαν αντανακλαστικά, η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη, η Ευρώπη δεν το αντιμετώπισε όρημα, ακόμα έχει ζητήματα, τα οποία και πρόσφατα στη Σύνοδο και ο Πρωθυπουργός έβαλε ανοιχτά, με ποια πολιτική θα πάει η Ευρώπη και η χώρα μας και τι στήριξη έχει η χώρα μας για το μεγάλο αυτό ζήτημα, το οποίο δημιουργείται για το μεγάλο ζήτημα ενώ το μεταναστευτικό προσφυγικό, το οποίο τελικά χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να αναπτυχθούν και να δικαιολογηθούν τέτοιου τύπου απόψεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί απέναντι σε αυτό, σε αυτό το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσουν οικοδομήματα, κινδυνεύουν να καταρρεύσουν οι αγώνες πολιτικών, κομμάτων, ανθρώπων, συλλογικοτήτων για να στηριχθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο, που το ευρωπαϊκό πρότυπο έχει μέσα τις αρχές διαφωτισμού, δημοκρατίας, ισονομίας, αλληλεγγύης κλπ. Αυτές είναι μεγάλες μάχες. Οι μεγάλες αυτές μάχες λοιπόν κρίνονται και σε μερικά μικρά πεδία, μικρότερα πεδία, σημαντικά δεν λέω. Ωστόσο, κάποιος πρέπει να είναι σαφής μέσα του από ποια πλευρά το προσεγγίζει. Να επιστρέψουμε και πάλι στα θέματα της ασφάλειας των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία έχει ψηλά το θέμα αυτό στην ατζέντα της και το βλέπουμε, ο κύριος Μητσοτάκης το επαναφέρει τακτικότατα. Και ένα κομμάτι της κοινωνίας έχει ενστάσεις για το πώς αντιμετωπίζονται κάποια θέματα με βάση το νόμο Παρασκευόπουλου. Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει κάτι να αλλάξει, θα ζητήσετε κάτι να αλλάξει? Γιατί έχουμε τα φαινόμενα, συλλαμβάνονται κακοποιοί και μετά από 20 μέρες βρίσκονται ξανά έξω. Εντάξει. Τι θα γίνει αυτός με αυτό το θέμα? Αυτός δεν είναι ο νόμος Παρασκευόπουλου, αυτό είναι το νομικό σύστημα της χώρας. Είναι το ζήτημα αν άνθρωποι υφίστανται παραβατικές συμπεριφορές, αν πολίτες διαφόρων, προφανώς είναι ένα διαχρονικό ζήτημα και σήμερα είναι ένα κέραιο ζήτημα. Το οποίο δεν έχει να κάνει με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Έχει να κάνει με τις συνθήκες και βεβαίως με το νομικό σύστημα της χώρας, το οποίο επαναλαμβάνω είναι το ίδιο. Τώρα, αν έγινε ένας νόμος για αποσυμφόρηση των φυλακών με βάση κάποια χαρακτηριστικά, να σας πω, δεν είδαμε ότι αυτό για να το πει κάποιος δεν μπορεί να το πει από αίσθηση. Ξέρετε, αυτά είναι μετρήσιμα νούμερα. Δηλαδή, αν ο νόμος Παρασκευόπουλου ήρθε για να ευνοήσει παραβατικές συμπεριφορές ανθρώπων, αυτό θα πρέπει κάποιος να το πει με τα νούμερα. Τι συνέβαινε πριν και τι συμβαίνει μετά. Τα νούμερα λοιπόν δεν λένε τέτοιο πράγμα. Άλλο λοιπόν το να συμβαίνει, άλλο το να λέω εγώ συμβαίνει. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Θεωρείτε εδώ, δηλαδή, ότι δεν συμβαίνει. Εδώ τα νούμερα πραγματικά θα αποτυπώνουν κάθε φορά αν μία νομική παρέμβαση, και δεν είναι μόνο για τον νόμο Παρασκευόπουλου, είναι μία νομοθέτηση που θα κάνω εγώ σήμερα, που θα την κάνω γιατί έχω μία πρόθεση να λύσω ένα ζήτημα και πιστεύω ότι θα το λύσω. Mm-hmm. Ποιος θα ελέγξει αν τελικά το έλυσα? Πάλι εγώ. Και το εγώ δεν είμαι εγώ, ως μονάδα εννοώ, ως δομή, ως Υπουργείο. Θα ελεγχθεί αν αυτή η παρέμβαση, η νομική, πάνω να κάνουμε ένα νόμο, έλυσε ή δεν έλυσε. Ο νόμος Παρασκευόπουλου, λοιπόν, δεν αποδείχθη πουθενά με τα νούμερα ότι έδρασε για να αυξηθεί η παραβατικότητα στη χώρα. Όποιος μας φέρει αυτό το νούμερο, να καθίσουμε εδώ. Μπορεί να μην ήταν η πρόθεση αυτή, κυρία Γεροπούλου. Δεν έγινε ένας νόμος προφανώς για να γίνουν τα πράγματα. Μιλάω για τα αποτελέσματα, κυρία Γεροπούλου. Δεν μιλάω για την πρόθεση. Μιλάω για τα αποτελέσματα. Η πρόθεση εκ των πραγμάτων δεν μπορεί παρά να είναι καλή. Όταν όμως πάμε να δούμε τα αποτελέσματα, τότε έχουμε το ναι ή το όχι. Άρα λέτε ότι τα στοιχεία δείχνουν άλλα πράγματα. Τι θα πει πιστεύουμε ότι? Είναι ή δεν είναι?
μια σοβαρή κυβέρνηση, ένα σοβαρό Υπουργείο κινείται με αυτά. Δεν κινείται επειδή έχει την αίσθηση κάποιος ή κάποιος θέλει να έχει την αίσθηση ή κάποιος θέλει να τη λέει την αίσθηση. Αυτά δεν μας αφορούν. Μας αφορά όμως τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, ζητήματα παραβατικότητας, διάφορα, τα οποία μας απασχολούν και δεν είναι αν έχει η Νέα Δημοκρατία ψηλά στην ατζέντα την ασφάλεια. Σε αυτό το Υπουργείο είναι το μοναδικό, κύριο, όχι το μοναδικό, αλλά είναι το κύριο θέμα. Επομένως, έχουμε να ασχοληθούμε με την ασφάλεια των πολιτών για να φτάσουμε εκεί που έχουμε στόχο και θα το κάνουμε με όλες μας δυνάμεις. Να πάμε τώρα στα θέματα τα πολιτικά, τα καθαρώς πολιτικά. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα του Σανέλ. Επαναφέρουν καθημερινά σχεδόν το θέμα, το ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν την Συμφωνία των Πρεσπών. Ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ επιτέθηκε στον κύριο Κοντζιά. Υπάρχει δηλαδή μια αναταραχή. Θεωρείτε ότι αυτή η αναταραχή μπορεί να εκφραστεί κάπως, δηλαδή να είμαι συγκεκριμένη, μπορεί να πέσει η κυβέρνηση πολύ γρηγορότερα από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Δηλαδή, κάποιοι φαντάζονται το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, ας πούμε. Εντάξει, μένουν να γίνουν συγκεκριμένα βήματα, τα οποία έχουν και χρονοδιαγράμματα, που κυρίως εξαρτώνται και από τις δεσμεύσεις της γειτονικής μας χώρας στο πώς θα φτάσει και από εκείνη την πλευρά για να προηγηθούν τα προαπαιτούμενα για να μπορεί να φτάσει μια συμφωνία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αυτά είναι γνωστά σε όλους ποια είναι περίπου τα χρονοδιαγράμματα. Με μια καλώς εχόντων των πραγμάτων εννοώ. Απ' την άλλη μεριά, να σας πω την βαθιά μου πεποίθηση ότι αυτή η Βουλή θα έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Απ' την άλλη πλευρά, σε αυτό το θέμα που με ρωτήσατε και για τους ΑΝΕΛ, ξέρετε ότι έχουν περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που θα ολοκληρώσει και τετραετία και ήδη έχουμε πίσω μας τα 3 χρόνια. Με μια συμφωνία που βασίστηκε σε προγραμματικές συγκλήσεις και όχι σε συγκλήσεις σε ζητήματα αρχών ή ιδεολογίας κατά ανάγκη. Και παρόλο ότι όλοι προέβλεψαν ότι θα συγκρουστούμε για το τάδε θέμα, για το άλλο θέμα που είχαμε διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογικές προσεγγίσεις, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ποτέ μέχρι σήμερα. Ναι, αλλά τώρα ποια είναι οι καθημερινές οι απειλές, γι' αυτό το ρωτάω. Απειλές, δεν θα έλεγα. Από την πλευρά του κυρίου Καμένου. Απειλές, είναι γνωστές οι θέσεις του κυρίου Καμένου, δεν τις έκρυψε ποτέ, δεν είναι απειλή. Το λέει και το λέει αυτό που πιστεύει. Ναι, αλλά αυτό, δεν λέει ότι δεν θα ψηφίσει μόνο. Λοιπόν, λέει ότι θα ρίξει και την κυβέρνηση. Αυτό εμένα μου ακούγεται απειλή. Εντάξει. Εδώ λοιπόν σας απαντώ ότι εκτιμώ ότι αυτή η Βουλή, αυτό το Κοινοβούλιο με αυτή τη σύνθεση έχει σήμερα την πλειοψηφία, διότι ξέρετε, άλλαξε η Νέα Δημοκρατία τη στάση της και την άλλαξε πάλι για τους ίδιους μικροπολιτικούς λόγους. Απέκλεινε η ίδια από την εθνική γραμμή στην οποία έχει συμβάλει να διαμορφωθεί τα τελευταίες δεκαετίες. Και απέκλεινε η ίδια διότι αποφάσισε ότι αυτός είναι ένας τρόπος πάλι μπας και πέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πάλι δεν το κατάφερε. Αυτό το κάνει συχνά και το κάνει 3 χρόνια τώρα και ιδιαίτερα από την εποχή που βγήκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, είναι και το πλέον συχνό. Mm-hmm. Τώρα πέφτει η κυβέρνηση, τώρα πέφτει η κυβέρνηση, τώρα πέφτει η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση δεν έπεσε, δεν θα πέσει. Διότι και η ΑΝΕΛ, και το έχει πει και ο κύριος Καμένος αυτό, ότι εμείς ξέρουμε ότι δεν είμαστε αυτοί που θέλουμε να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Και βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι αν ήθελαν μπορούσαν να το έχουν κάνει και από την πρώτη μέρα. Σήμερα λοιπόν η εκτίμησή μου είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα ψηφιστεί και θα άλλη μία φορά θα διαψηφιστεί η ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Και οι εκλογές θα γίνουν στην τετραετία και θα είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία θα έχει βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο και ταυτόχρονα άντεξε και μια τετραετία. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο θέμα των συντάξεων. Το ακούμε καθημερινά. Πολλά κυβερνητικά στελέχη λένε ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο.
Από την άλλη, βλέπουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκφράζει αντιρρήσεις και στη Γερμανία υπάρχουν μεγάλες μουρμούρες. Υπάρχει μία πραγματικά αναταραχή σε αυτό το θέμα, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζεται, στελέχη της κυβέρνησης για να είμαστε ακριβείς, με σχετική βεβαιότητα ότι δεν θα εφαρμοστεί το μέτρο. Απ' την άλλη, υπάρχουν ενστάσεις. Στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί, τι είδους προϋπολογισμός θα είναι? Θα υπάρχουν οι περικοπές των συντάξεων μέσα ή δεν θα υπάρχουν, δηλαδή θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις μέχρι τότε? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή στη διάρκεια του τρίτου προγράμματος έχουμε ψηφίσει μέτρα κάθε φορά με γνώμονα και την ολοκληρωμένη και την επιτυχημένη ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο, το οποίο ήταν απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χωρίς να συμφωνούν ή να το θέλουν οι Ευρωπαίοι και βεβαίως εμείς σε καμία των περιπτώσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ξέρουμε όλοι. Όμως, εμείς δεν συμβιβαστήκαμε ποτέ με αυτό, όπως και με άλλα μέτρα τα οποία έχουμε ψηφίσει κατά τη διάρκεια των μνημονίων, με την υποχρεωτικότητα που είχαμε από την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και των συμφωνηθέντων στο μνημόνιο. Και έτσι είχαμε μία επιτυχημένη έξοδο από το μνημόνιο, που διαφορετικά δεν θα συνέβαινε. Άρα έχουμε τα μείζωνα διακυβεύματα και τα ελάσσονα. Το ζήτημα αυτό λοιπόν δεν έμεινε γιατί ήταν έλασσον, αλλά γιατί πιστεύαμε ότι με όλη την πορεία μας και με την οικονομική ανάκαμψη θα μπορέσουμε να πείσουμε και τους θεσμούς ότι αυτό δεν είναι ένα αναγκαίο μέτρο. Έτσι, η πολιτική της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου κινήθηκε στο να εξασφαλίσει ότι αυτοί οι δείκτες αφήνουν ένα περιθώριο της μη εφαρμογής αυτού και με νούμερα να αποδεικνύουμε από τη στιγμή που δεν είναι διαρθρωτικό μέτρο, να αποδεικνύουμε γιατί δεν είναι απαραίτητο να συμβεί. Αυτή η διαδικασία, όπως ξέρετε, είναι εν εξελίξη. Εγώ δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί, ξέρω όμως πότε θα γίνουν τα Eurogroup. Έχουμε ένα χρόνο μπροστά. Γι' αυτό κανένας δεν μπορεί να πει σήμερα θα συμβεί αυτό και θα συμβεί με ασφάλεια. Παλεύουμε όμως με όλες τις δυνάμεις και έχουμε όλα τα εφόδια, γιατί τα έχουμε δημιουργήσει, δηλαδή το δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου αυτό το μέτρο να μην ισχύσει, που είναι βασική μας επιδίωξη και η κεντρική μας πολιτική για το επόμενο διάστημα και για το διάστημα που διανύουμε, όπως και τα εργασιακά δικαιώματα, οι συλλογικές συμβάσεις και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι η κεντρική μας πολιτική αυτή τη στιγμή. Εάν τώρα οι θεσμοί δεν συμφωνήσουν με αυτό, θεωρείτε εσείς, η προσωπική σας άποψη είναι ότι θα πρέπει να γίνει μία μονομερής ενέργεια? Κοιτάξτε, οι ισορροπίες της χώρας, της χώρας ως αυτόνομη πια χώρα εκτός μνημονίου, που έχει δημιουργήσει βεβαίως την ασφάλειά της με τον buffer και τα λοιπά, αλλά και η σχέση της με τις διεθνείς αγορές υπαγορεύουν αυτή η χώρα να μην παρεκκλίνει, όχι για λόγους πια να βγούμε από το μνημόνιο να κλείσουμε την αξιολόγηση, αλλά για τη σταθεροποίησή της και για την ενίσχυση περαιτέρω της οικονομίας της και την προσέλκυση επενδύσεων με όλα όσα συνεπάγεται για τα επόμενα χρόνια και το μέλλον της χώρας. Εδώ λοιπόν δεν θα μπορέσω να σας πω εγώ αν θα γίνει έτσι ή αλλιώς, διότι όλα αυτά δεν είναι πράγματα συζητημένα και προφανώς δεν θα ήμουν εγώ αυτή η οποία θα το αποφάσιζε, θα το έλεγα. Επομένως, αυτή είναι μια συζήτηση που θα μείνει ανοιχτή μέχρι να συμβεί το επιθυμητό, που το επιθυμητό και στη δική μου περίπτωση και το πιστεύω είναι ότι αυτό το μέτρο δεν είναι αναγκαίο να ισχύσει. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω, προσωπική. Βέβαια. Όταν αναλάβατε το Υπουργείο, οι συνάδελφοί σας έλεγαν στους δημοσιογράφους, γιατί υπήρχε μία συζήτηση ότι είναι ένα δύσκολο Υπουργείο, ένα σκληρό Υπουργείο. Μας έλεγαν λοιπόν ότι είστε βλάχα από την Ήπειρο, με την έννοια του ανθρώπου που είναι πεισματάρης και εργατικός. Αποδέχεστε αυτό τον όρο? Κοιτάξτε, εγώ είμαι από την Άρτα και από την Ήπειρο. Και προφανώς έχω χαρακτηριστικά DNA από αυτά που κατά καιρούς ατσάλωσαν αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Με όλη αυτή τη διαδρομή της Ήπειρου και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ο λαός της Ήπειρου διαχρονικά. Θα το αποδεχθώ. Θα το αποδεχθώ και να ξέρετε ότι με τιμά κιόλας.
Βέβαια, εγώ θα το αποδεχθώ τώρα, αλλά μένει να αποδειχθεί. Που είναι και το σημαντικό. Όχι, διότι... το υπηρώτησα, το βλάχα. Όχι, το υπηρώτησα, το άλλο, με αυτά τα χαρακτηριστικά που εννοούνται. Μένει να αποδειχθεί. Έχω χαρακτηριστικά και του επόμενου ανθρώπου και του... Με διάποδο, δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Ελπίζω σε αυτό το Υπουργείο επίσης να είναι χρήσιμα. Εκτιμώ ότι και στην άλλη μου διαδρομή χρήσιμα ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά και γι' αυτό έχω όλους τους λόγους να τα εκτιμώ και στους συμπατριώτες μου υπηρώτες και να θέλω και εγώ να τα διατηρήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.